Στο δρόμο κινδυνεύουν να βρεθούν 72χρονοι και ο 50χρονος γιος της. Και οι δύο αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ το διαμέρισμα στο οποίο διαμένουν χωρίς ρεύμα θα βγει στο σφυρί από τράπεζα. Ο Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων Εσταυρωμένων δημοσιοποίησε το αδιέξοδο της ηλικιωμένης γυναίκας και του γιου της, προκειμένου να βρεθεί κάποιος χώρος για τη φιλοξενία τους. Αυτή η περίπτωση έτσι μας στεναχώρησε πάρα πολύ. Τη γνωρίζαμε πάρα πολύ καιρό. Τους στηρίζαμε τους ανθρώπους και οικονομικά και με τρόφιμα και ψυχολογικά πολύ περισσότερο. Να φανταστείτε, ήταν άνθρωποι που είχαν ένα μεγάλο διαμέρισμα, δεν είχαν ρεύμα, δεν ξέρω αν είχαν και νερό. Έτσι. Τα τρόφιμα τα παίρναν από εμάς. Έτρωγαν στο δώσιμο σήμερα, ο Εσταυρωμένος τους στήριξε πολλές φορές, αλλά δεν γίνεται να λύνεις προβλήματα ανθρώπων τέτοια. Και έτσι λοιπόν αναγκαστήκαμε ουσιαστικά να κοινοποιήσουμε το θέμα αυτό, μήπως και κάποιος εδώ στην περιοχή μας είχε τη δυνατότητα να τους δώσει, ξέρω εγώ, ένα χώρο φιλοξενίας. Από χθες που δημοσιοποιήθηκε το δράμα της 72χρονης και του 50χρονου γιού της, δεν έχει υπάρξει κανένα ενδιαφέρον για την προσφορά φιλοξενίας, έστω προσωρινής. Εκείνοι που ενδιαφέρθηκαν περισσότερο ήταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως και εσείς. Δηλαδή, δημοσιογράφοι, εφημερίδες, το ανεβάσαν τα site συνεχώς όλη την Ελλάδα. Αλλά αυτό κάτι είναι και αυτό. Αλλά ελπίζω, τι να σας πω. Ο πατέρας Θεόδωρος Μπατάκας, με αφορμή την συγκεκριμένη περίπτωση, επισημαίνει ότι υπάρχουν και άλλα ανάλογα περιστατικά συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε απόλυτο αδιέξοδο. Εγώ τους πρότεινα να πάνε στον ξενώνα του Δήμου Βόλου. Λόγω της ηλικίας της κυρίας δεν την φιλοξενούν. Εκείνη δεν θέλει να μείνει μόνη της χωρίς το γιο της. Είναι το μητρικό φίλτρο. Αλλά το θέμα, ξέρετε ποιο είναι τώρα? Ότι κινητοποίησα και τους συγγενείς της, οι οποίοι δεν θέλουν να βοηθήσουν, γιατί φαίνεται υπάρχει κάποια δυσκολία επικοινωνίας. Και μακάρι αυτή η εγρήγορση της κοινωνίας μέσω του καναλιού σας, αλλά και μέσω των άλλων υπηρεσιών, να βρουν μια λύση. Αλλά μήπως είναι μόνο αυτή?